Γενική παράλυση στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού επιχειρούν να προκαλέσουν οι διαδηλωτές. Έχουν διασκορπιστεί αναομάδες και αποκλείουν ένα μετά το άλλο τα κτίρια της κυβέρνησης και τα υπουργεία προκειμένου να εμποδίσουν την προσέλευση των εργαζομένων. Έχοντας ήδη καταλάβει κάποια κτίρια στο Κίεβο, κάποιοι πέρασαν τη νύχτα μέσα και δεν σκοπεύουν να τα παραδώσουν στις αρχές εάν δεν επιτύχουν το σκοπό τους. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δείξουμε στους κρατικούς υπαλλήλους ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους. Αποτελεί ένα καμπανάκι ότι έφτασε η ώρα να αλλάξει η κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός της χώρας Νικολάη Αζάροφ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση διακρίνει στοιχεία απόπειρας πραξικοπήματος στους αποκλεισμούς των κυβερνητικών οργανισμών, αλλά επιδεικνύει αυτοσυγκράτηση προς το παρόν. Οι δρόμοι σχεδόν σε όλα τα κυβερνητικά κτίρια του Κιέβου είναι αποκλεισμένοι με ανθρώπινες αλυσίδες. Η κυκλοφορία στους ελάχιστους εναπομείναντες ανοιχτούς δρόμους είναι μπλοκαρισμένη. Οι συντονιστές καλούν τον κόσμο να μην απαντά στις προκλήσεις και να μην μετατρέπει την ειρηνική διαμαρτυρία σε βίαιη σύγκρουση.